και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Δεν τα είπαμε, έχει αρκετές μέρες να τα πούμε. Δεν ανέβασα άλλο βιντεάκι, έτυχαν διάφορα. Μετά το τελευταίο μου βιντεάκι που ήταν η διακόσμηση για Άνοιξη και για το Πάσχα, γινόταν ένα τουρνουά στην Κύπρο, ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που γίνεται στην Αγία Νάπα. Αυτό το τουρνουά γίνεται μία φορά το χρόνο και λαμβάνουν μέρος όλες οι ακαδημίες ποδοσφαίρου. Έτσι βρίσκουν και την ευκαιρία τα παιδιά να παίξουν, να δείξουν το ταλέντο τους και να κάνουν αυτό που τους ευχαριστεί και αγαπούν. Εγώ έπρεπε να πάρω άδεια από τη δουλειά μου, γιατί θα έλειπα αρκετές μέρες. 4-5 νομίζω είναι οι μέρες που πρέπει, εξαρτάται πώς θα πάνε οι ομάδες. Ζήτησα άδεια από τη δουλειά μου για να φύγω Παρασκευή. Θα ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά δεν μου δόθηκε η άδεια, δεν έγινε δεχτή. Έτσι αναγκάστηκα να ετοιμάσω βαλίτσες και τα παιδιά μου να φύγουν με τον άντρα μου τα δύο αγοράκια να πάνε από την Παρασκευή στην Αγία Νάπα και εγώ κανόνισα να φύγω το Σάββατο η ώρα 1 μαζί με τη μικρή μου την κόρη, έτσι για να μου κάνει και παρέα στο αυτοκίνητο, γιατί λόγω κούρασης μπορεί να τύχαινε κάτι. Και ήμουν έτσι εγώ λίγο αγχωμένη γιατί δεν ήξερα το δρόμο, ήθελα κάποιον να έχω στο αυτοκίνητο. Έτσι τους ετοίμαζα τις βαλίτσες τους, τα πράγματα τους και έφυγαν από την Παρασκευή κατά το μεσημέρι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, αν και γκρίνιαζαν γιατί εγώ δεν ήμουν μαζί τους. Εντάξει, ήταν όλα ok γιατί πρώτη φορά είμαστε έτσι χωρισμένοι. Πάντα είμαστε όλοι μαζί. Όλα καλά. Το Σάββατο το πρωί πήγα στη δουλειά κανονικά. Έβαλα στο αυτοκίνητο τα δικά μας πράγματα με τη μικρή μου την κόρη. Η μικρή μου η κόρη έμεινε στο σπίτι. Θα περνούσε μια φίλη μου από το σπίτι για να τη φέρει στη δουλειά μου η ώρα 1 όταν θα σχόλανα. Να φύγουμε απευθείας από εκεί να πάμε να Αγία Νάπα. Και έτσι έγινε. Μου έφερε την κόρη μου και φύγαμε από τη δουλειά η ώρα 1.30 ξεκινήσαμε. Κατά τις 3.30 φτάσαμε στην Αγία Νάπα, αλλά είχαν ήδη τελειώσει τα παιχνίδια. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ήρθαν πάνω μου τα αγοράκια. Μου είπαν ότι έπαιξαν στους αγώνες πάρα πολύ καλά. Ο μικρός είχε βάλει και κάποια τέρματα. Μου είπαν ότι ήταν ευχαριστημένος πολύ. Όλοι του έλεγαν μπράβο. Και μου είπαν ότι μάμα, εσύ δεν ήσουν εκεί να με δεις. Εντάξει. Μόλις μου το είπαν αυτό, ένιωσα απέσια. Αν και θα είχαν και την Κυριακή αγώνες, αλλά ο κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτόν. Όπως καταλαβαίνετε, το παιδί θέλει κοντά να είναι τη μαμά του ή τον παπά του. Βασικά θέλει και τους δύο του γονιούς να είναι εκεί δίπλα του. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα. Ακόμα και που το λέω τώρα, δεν νιώθω καλά. Προσπάθησα να μην το δείξω, του είπα μπράβο αγάπη μου, καλά έκανες, έτσι πρέπει. Προσπαθούσα να του δείξω ότι δεν πληγώθηκα. Αλλά το βράδυ, όταν τα παιδιά κοιμήθηκαν γιατί ήταν κουρασμένα, μίλησα μαζί με τον άντρα μου και του είπα ακριβώς πώς νιώθω. Του είπα ότι οι υποχρεώσεις των παιδιών μας είναι πάρα πολλές. Παίζει και η μικρή μου η κόρη ποδοσφαίρων, έχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Αν χάνουμε αυτές τις στιγμές, τα παιδιά θα αρχίσουν να παραπονιούνται. Θα θυμούνται ότι η μάμα και ο παπάς δεν ήταν εκεί. Και αποφασίσαμε με τον άντρα μου να δώσω παραίτηση.
Έτσι, όταν ήρθα από την Αγία Νάπα, ήμουν αποφασισμένη ότι θα δώσω παραίτηση. Όμως, είχα ήδη πάρει την αποφασή μου. Φυσικά, σίγουρα είναι δύσκολο, λόγω και οικονομικών, αλλά πάντα έχουν προτεραιότητα τα παιδιά. Γιατί πάντα θα θυμούνται ότι ήμασταν εκεί στις σημαντικότερες στιγμές τους. Έδωσα την παραίτησή μου και ας σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή, γιατί την Παρασκευή, σήμερα είναι Κυριακή, την Παρασκευή έφυγα πάλι για Λάρνακα μαζί με τον άντρα μου και τα παιδιά μου και με τη μικρή μου την κόρη, γιατί παίζει σε μία ομάδα ποδοσφαίρου Apollo Ladies και θα έπαιζαν αγώνα που ήταν ο τελικός για το πρωτάθλημα και έπρεπε να πάμε. Ειλικρινά δεν μετάνιωσα καθόλου που έδωσα την παραίτηση. Πήγαμε, είδαμε όλη την ομάδα να παίζει, να δίνουν την ψυχή τους. Το ήθελα πάρα πολύ, να συνεργάζονται. Όλες οι μαμάδες, οι παπάδες ήταν εκεί. Θαρρύναν τα παιδιά, τους δίναμε δύναμη και στο τέλος νίκησαν. Πήραν το κύπελλο. Χάρηκαν πάρα πολύ και εμείς μαζί τους. Και τελικά γύρισα και είπα στον εαυτό μου, Κατερίνα, ναι, αξίζει να είσαι κοντά στα παιδιά σου αυτές τις σημαντικές στιγμές που δεν θα τις βρεις ποτέ ξανά. Για την κόρη μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έβαλε και έναν τέρμα σε αυτόν τον αγώνα. Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δεν το έχασα αυτόν, γιατί όταν θα ξαναζητούσα άδεια δεν νομίζω να μου δίνουν, να μου έδιναν. Πέρασα τέλεια, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά μου ήταν χαρούμενα πάρα πολύ. Και παλιά έκανα ερώτηση στον εαυτό μου, τελικά αξίζει να τρώμε τόσες ώρες τη δουλειά και να μην είμαστε δίπλα στα παιδιά μας? Δεν μου το απαντούσε κανείς. Ούτε εγώ στον εαυτό μου δεν μπορούσα να βρω μια απάντηση. Τώρα όμως να σας πω την αλήθεια, αξίζει. Αξίζει να είστε δίπλα στα παιδιά σας. Αξίζει να τους πείτε ένα μπράβο, να είσαστε εκεί, να τους δώσετε μια αγκαλιά, ένα φιλί. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ειλικρινά. Σκεφτόμουν ότι αν το έχανα αυτή τη στιγμή της κόρης μου, δεν θα το συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου. Αλλά για να μην σας χαλάσω και τη μέρα σας, εδώ είμαστε για να είμαστε χαρούμενοι. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Αγκαλιάστε τους αγαπημένους σας, δώστε τους ένα φιλί, πέστε τους σ' αγαπώ, πέστε τους θα είμαστε δίπλα τους και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω, τίποτε άλλο. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, γιατί ήρθαμε από τη Λάρνακα χτες. Το ψυγείο είναι άδειο, δεν έχει κάτι. Γιατί περιμέναμε να έρθουμε από τη Λάρνακα για να πάμε να ψωνίσουμε όλο το σούπερ μάρκετ που θέλουμε. Άρα θα σας έχω ένα σούπερ μάρκετ haul. Τώρα θα γράψω τη λίστα τι ακριβώς θέλω για το σούπερ μάρκετ. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις ήρθα στο σπίτι από το σούπερ μάρκετ, πάμε να σας δείξω τι πήρα. Ξεκινώ από τα παγωμένα. Πήραμε μία μπουγάτσα με κρέμα που αρέσει πάρα πολύ στα αγόρια μου, μία στριφτόπιτα με τυρί και πίσω πήρα σπανάκι φύλλο, τυροπιτάκι αγκουρού,
που είναι τα αγαπημένα μας. Πήρα καρότα, γιατί ήθελα να βάλω και λίγα τώρα που θα τους φτιάξω φασολάκι, γιαχνί με το κοτόπουλο. Ένα γιαούρτι κυπριακό στραγγιστό με 2% λιπαρά. Πιο μπροστά πήρα αυτά τα μίξ λαχανικών. Φασολάκι, θα το φτιάξω τώρα για μεσημεριανό. Αυτές τις χωριάτικες ραβιόλες, που είναι πάρα πολύ ωραίες συγκεκριμένες, γιατί έχουν έναν ωραίο συνδυασμό χαλούμι, αναρί και δυόσμο. Πατάτες κυπριακές. Πήρα αυτές τις πατάτες που είναι έτσι πιο σχηματιστές. Θέλω να κάνω έτσι μια βραδιά με χάμπουργκερ και είπα να τις φτιάξω αυτές. Πήρα αυτά που είναι διάφορα λαχανικά. Με το χάμπουργκερ θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό το ηλιελαίο. Πήρα δύο συσκευασίες από αυτά τα fish finger. Είναι 18 σε κάθε κουτί. Αυτό το τυρί Emmental. Το θέλω γιατί θέλω να τους φτιάξω κάτι μακαρόνια. Και θα βάλω και λίγο γκούτα. Θα κάνω ένα συνδυασμό. Λοιπόν, πιο μπροστά πήρα αυτά τα μακαρόνια, σπαγέτι νούμερο 6. Την μαύρη ζάχαρη που πάντα παίρνω για τα γλυκά και για τον καφέ, είναι πάρα πολύ ωραία. Την προτιμούμε παρά την άσπρη, προτιμούμε αυτή. Φαγές ψηλές. Έναν κοτόπουλο που θα το βάλω τώρα στο φασολάκι. Δύο συσκευασίες καψούλες, είναι εσπρέσο και λούγκο. Και πήρα και αυτόν, πρώτη φορά το παίρνω, δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Είναι καφές φίστρου με άρωμα φουντούκι. Τώρα θα το δω αν είναι ωραίο. Δύο συσκευασίες nuggets. Που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά μου. Αυτό το αλεύρι ζαχαροπλαστικής που είναι κυπριακής παραγωγής, το χρησιμοποιώ συνέχεια και στα γλυκά μου και στα κουλουράκια. Είναι πάρα πολύ καλό, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ένα χυμό ντομάτας. Μία νουτέλα γιατί μας είχε τελειώσει και σκέφτομαι να τους κάνω pancakes. Γι' αυτό είπα να την πάρουμε, να κάνουν έναν ωραίο συνδυασμό. Αυτό το υγρό για τα πιάτα το φέρει. Πήρα αυτές τις πένες και μία σάλτσα με βασιλικό και αυτά τα σακούλια για τον κάλαθο. Είναι 60 λίτρα και αυτό είναι 56. Αυτά ήταν όλα όσα πήραμε. Αυτό ήταν και το supermarket haul. Φυσικά πήρα και κάποια αλμυρά από το Lidl, αλλά τα παιδάκια μου έχουν αρχίσει να τα τρώνε. Επίνασαν πάρα πολύ. Όσο αφορά τα καθαριστικά, θα σας κάνω ξεχωριστό βίντεο γιατί θέλω να ψάξω να βρω κάποια άλλα καθαριστικά, να δω τι επιλογές έχω. Θέλω να βρω κάτι άλλο διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα. Θέλω και έναν καθαριστικό για το χαλί που έχω στο σαλόνι γιατί έχει λερωθεί πάρα πολύ.
Άρα θέλω να το ψάξω λίγο και θα σας έχω βιντεάκι στα επόμενα. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα. Στο τέλος του βίντεο θα σας έχω κάποια πλάνα που τράβηξα γιατί ήθελα να σας ανεβάσω το βιντεάκι πιο γρήγορα να δείτε τι κάναμε για το Πάσχα. Αλλά τη είχαν όλα μαζί και δεν τα κατάφερα. Άρα θα σας έχω πλάνα που φτιάξαμε κουλουράκια μαζί με τα παιδιά μου. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί τώρα θα έχω περισσότερο χρόνο και θα τα λέμε πιο συχνά. Είμαι τόσο χαρούμενη που θα έχω περισσότερο χρόνο, θα αφιερωθώ στα παιδάκια μου και στο YouTube γιατί είναι αυτό που αγαπώ. Μου λείπει πάρα πολλές φορές όταν δεν έβρισκα χρόνο να κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάποιες κοπέλες μου στείλατε μήνυμα που χάθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Την αγάπη μου και πολλά φιλούθια. Γεια σας!